Απόψε στην εκπομπή Zoom, ο Σάββας Καλετηρίδης ξεκίνησε τις αναφορές του από την απάντηση της Ρωσίας στον αποκλεισμό των συναλλαγών μέσω Visa και Mastercard με τη ρωσική κάρτα MIR, με την οποία συναλλάσσονται ήδη αρκετές ασιατικές χώρες, ανάμεσά τους και η Τουρκία. Στη συνέχεια, σχολίασε τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών εκ μέρους της Τουρκίας και επαναφέρθηκε στην υπόθεση Κασόγγι. Στάθηκε στην άρση του βέτο της Βουλγαρίας για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας. Παράλληλα, καυτηρίασε τις νέες προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου και αναφέρθηκε στο Αμερικανικό μπλόκο στον όρο Turk Aegean που ήθελαν να περάσουν οι Τούρκοι για εμπορικές και τουριστικές χρήσεις. Ακολούθως, έκανε μια μικρή αναφορά στα μέτωπα της Ουκρανίας και το πρόβλημα που έχει προκύψει για τη Ρωσία με το Καλίνιγκραντ και στο τέλος ανέγνωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη Φινλανδού δημοσιογράφου, στην οποία αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε από ένα, κατά την άποψή μου, σημαντικό θέμα. Μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τη Visa και από τις άλλες πιστωτικές κάρτες, η Ρωσία, λόγω των κυρώσεων, η Ρωσία προχώρησε στην έκδοση μιας δικής της κάρτας, η οποία λέγεται MIR, και αυτή η κάρτα, για να μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι πέραν της Ρωσίας, θα πρέπει να το λογισμικό της να γίνει δεκτό από διάφορες χώρες και τις τράπεζες των χωρών αυτών. Μέχρι στιγμής η MIR περνάει στις εξής χώρες: Βιετνάμ, Αρμενία, Ουσμπεκιστάν, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κυργυζία, Τατζικιστάν, Νότια Οσετία και Απχαζία. Η Νότια Οσετία και η Απχαζία είναι δύο κράτη τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Ανήκουν νόμιμα στην επικράτεια της Γεωργίας, έχουν αποσχιστεί και έχουν αναγνωριστεί μόνο από τη Ρωσία και από κάποιες άλλες μικρές χώρες. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι χώρες που αναγνωρίζουν την κάρτα MIR, είναι και η Τουρκία. Και όχι μόνο αναγνωρίζει η Τουρκία, είναι και ορισμένες τράπεζες Τουρκίας, η αμαρτωλή τράπεζα Halk Bankas, η οποία κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι ξέπλυνε χρήματα, φαίνονται 16 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ενώ υπάρχουν χαρτιά για αυτά, υπάρχουν όμως φήμες στην Τουρκία ότι αυτό το ποσό ξεπέρασε τα 70 δισεκατομμύρια και από άλλες πιθανόν τράπεζες. Ο αντιπρόεδρος αυτής της τράπεζας πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συνελήφθη, δικάστηκε, απελευθερώθηκε τότε στο πλαίσιο μιας συναλλαγής πολιτικού χαρακτήρα. Όμως η δίκη εναντίον της τράπεζας Halk Bankas συνεχίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπάρχουν δημοσιεύματα στη ΣΥΠΑ που λένε ότι θα της επιβληθεί πρόστιμο πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί η εμπλοκή της σε αυτή την ιστορία με συναλλαγές με το Ιράν, τραπεζικές συναλλαγές με το Ιράν, συνιστά παραβίαση νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με τον οποίο επιβλήθηκαν και οι Ρώσοι στο Ιράν, αλλά και σε όσους κάνουν συναλλαγές με το Ιράν. Η Τουρκία έχει εξαντήσει, έχει ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια για να μην δικαστεί η Halk Bankas στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να καθυστερεί η δίκη με προσφυγές, με ενστάσεις. Τώρα έχει προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, στην υπόθεση είχε εμπλακεί και ο Τζουλιάνι, μεγαλοδικηγόρος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, του προηγουμένου Προέδρου των ΗΠΑ. Εκεί λένε ότι έγιναν κάποιες συναλλαγές ιδιωτικού χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα με τη διοίκηση Biden περιμένουμε να εκδικαστεί και να τελεσφορήσει αυτή η υπόθεση. Είμαστε ακόμα στο περίμενε, αλλά όπως ξέρετε, λέμε στα ποντιακά μία παροιμία, η οποία οι μισές λέξεις είναι τουρκικές, αλλά δεν έχει σημασία.
Ο λύκων λέει το πώς να αλλάζει το ταπιάτμαθ και αλλάζει. Δηλαδή ο λύκος μπορεί να αλλάξει ακόμα και το δέρμα του, τις συνήθειές του δεν τις αλλάζει. Η Χάβι Μπάνκ λοιπόν πάλι στην ουσία παρακάμπτει τις κυρώσεις. Φυσικά η Τουρκία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις και πάλι εμπλέκεται σε αυτό το σύστημα της παράκαμψης των κυρώσεων για να υποφεληθεί η Ρωσία, να υποφεληθεί όμως και η ίδια η τράπεζα και η ίδια η οικονομία της Τουρκίας. Αυτό το αναφέρω κυρίως για τον κύριο Στόλτεμπεργκ, για τον κύριο Τζόνσον και για όλους αυτούς που κάνουν τα στραβά μάτια και δεν βλέπουν τις αθλειότητες που κάνει η Τουρκία, γιατί σας έχω στο τέλος και κάτι πολύ δυνατό για τον Στόλτεμπεργκ και τον Τζόνσον κυρίως. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στην ελληνική τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να θέσει θέμα κυριαρχίας των νησιών. Γιατί αυτό δεν υπάρχει νομικός τρόπος που να θέσει τέτοιο ζήτημα, ότι είναι ζήτημα εντυπώσεων και εξωτερικών και εσωτερικών εντυπώσεων. Εδώ, κυρία Μπακογιάννη, πιθανόν δεν σας κάποιο σύμβουλό σας, ο οποίος ειδικεύεται περί τα στρατιωτικά, δεν σας ενημέρωσε ότι η Τουρκία, θέτοντας θέμα κυριαρχίας, στην ουσία, με βάση τη δικιά της λογική, δημιουργεί ένα πλαίσιο, υποτίθεται δικαϊκό, πάνω στο οποίο θα στηρίξει την εισβολή όποτε γίνει αυτή. Όπως στήριξε την εισβολή στην Κύπρο, στο προδοτικό πραξικόπημα που έγινε από τους χουντικούς και στην Ελλάδα και εκεί, όπως λοιπόν στήριξε το πραξικόπημα στο σχετικό άρθρο των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου περί εγκυητριών δυνάμεων, με τον ίδιο τρόπο όλα αυτά που λέει η Τουρκία θα τα συνοψίσει και θα πει θέτω θέμα κυριαρχίας και αφού θέτω θέμα κυριαρχίας των νησιών όταν βρει την ευκαιρία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, τότε έγινε ένα πραξικόπημα, μπορεί στο μέλλον να γίνει κάτι άλλο, να αυτηγραμμιστούν τα άστρα και να τις επιτρέψουν. Να επικαλεστεί λοιπόν το θέμα της κυριαρχίας που θέτει λόγω της στρατιωτικοποίησης και να κάνει την εισβολή σε κάποιο από τα νησιά ή και σε όλα τα νησιά. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα η Τουρκία να θέσει θέμα κυριαρχίας. Θέτει θέμα κυριαρχίας για να προετοιμάσει την προσάρτηση, την διεκδίκηση και συνέχεια την προσάρτηση με κάποιο τρόπο, εν τέλει ίσως με μια στρατηγική επιχείρηση. Επαναλαμβάνω, όταν ευθυγραμμιστούν τα άστρα και όταν οι συνθήκες της το επιτρέψουν, όπως της το επέτρεψαν με το προδοτικό πραξικόπημα του 1974. Όπως το έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες, ότι υπήρχε ένας δημοσιογράφος, Σαουδάραβας πολίτης Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος ήταν και ραβωνιασμένος με μια τουρκάλα, μπλεγμένος και στις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή είχε ραντεβού στο Γενικό Προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν το έδωσαν, ήταν αντιπολιτευόμενος, αντιπολιτευόταν τον οίκο των Σαούλ, έγραφε και στην Washington Post, και όταν το έδωσαν ραντεβού, ταξίδεψαν 26 άτομα από τη Σαουδική Αραβία στην Κωνσταντινούπολη, μπήκαν μέσα στο Γενικό Προξενείο και όταν μπήκε μέσα στο προξενείο αυτός, τον έπιασαν, τον σκότωσαν, τον τεμάχησαν και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Ενώ αγνοείται η τύχη και του πτώματός του. Γι' αυτό το ζήτημα, επειδή οι Τούρκοι πριν μπει μέσα τον είχαν καλωδιώσει, άκουσαν όλες τις συνομιλίες, ακόμα και αυτές τις τελευταίες πριν τον σκοτώσουν, είχαν και μέσα τμήματα, συστήματα υποκλοπών. Όλη τη διαδικασία αυτή λοιπόν οι Τούρκοι την έπιασαν, την έκαναν μία δικογραφία, έδωσαν τα στοιχεία και στην Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ της Αμερικής, στη CIA, στον ΟΗΕ, έγινε ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτά όλα τα στοιχεία λοιπόν ενσωματώθηκαν και σε ένα φάκελο, έγινε δικαστήριο Τουρκία, δικαστήριο. Ξεκίνησε μία δικαστική διαδικασία λίγες μέρες πριν έρθει ο διάδοχος, διότι στην ουσία οι 26 ήταν οι κατηγορούμενοι, όλοι από τον κύκλο του διάδοχου. Ήταν φανερό ότι φωτογραφιζόταν ο διάδοχος ως υπεύθυνος της δολοφονίας, ο Μπιν Σαλμάν.
Πριν επισκεφτεί λοιπόν λίγες μέρες την Κωνσταντινούπολη ο Μπιν Σαλμάν, το δικαστήριο, η ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη, πήρε τον φάκελο και τον παρέπεψε στις δικαστικές αρχές της Σαουδικής Αραβίας, όπου εκεί δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όπως ξέρουμε. Και έτσι το 11ο κακοριοδικείο της Κωνσταντινούπολης έκρινε ότι δεν υπάρχει θέμα δίκης, έκλεισε την υπόθεση και παρέπεψε το φάκελο στις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι στην Τουρκία δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Κρατήστε το και αυτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ξέρετε, από τη δεκαετία του 90 είχαν επεξεργαστεί στην Τουρκία το δόγμα των 2,5 πολέμων. Το είχε επεξεργαστεί ένας πρέσβης, ο οποίος είχε κάνει 12 χρόνια πρέσβης στις Τουρκίες στις ΗΠΑ, ένας σκληροτράχυλος διπλωμάτης. Και αυτό το δόγμα τι προέβλεπε? Προέβλεπε την ταυτόχρονη εμπλοκή σε πόλεμο της Τουρκίας με την Ελλάδα, τη Συρία και τους Κούρδους. Άρα δύο μέτωπα κανονικά με την Ελλάδα και τη Συρία και μισό με τους Κούρδους, το δόγμα των 2,5 πολέμων. Και με βάση αυτό κάλεσε τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να οργανώσουν τους μείζονες σχηματισμούς με τέτοιο τρόπο, ούτε ώστε να είναι δυνατόν η ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να διεξάγει αυτούς τους πολέμους σε 2,5 ξεχωριστά μέτωπα. Δεν είναι εύκολο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ότι δεν υπολόγιζαν ποτέ σε ένα τέτοιο σενάριο την Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν το υπολογίζω ακόμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία λοιπόν, παρόλα τα προβλήματα που έχει η Εθνική Φρουρά, το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να κάνει, ξυπνώντας και αυτή από ένα αλήθωργο 15ετίας, άρχισε να κάνει ορισμένα βήματα για τον εξυγχρονισμό των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς, αλλά και για την ενίσχυσή τους. Ο εξυγχρονισμός σε τι συνίσταται? Συνίσταται στον εξυγχρονισμό και στην αγορά καινούργιων συστημάτων εξωσέτ με βεληνική που ξεπερνούν τα 200 και 300 χιλιόμετρα. Επιφανείας, εδάφος επιφανείας, δηλαδή εξωσέτ εναντίον πλοίων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία Εθνική Φρουρά μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε πλοίο ξεμητήσει από τις ακτές της Τουρκίας. Εκτός αυτού, έχει ενισχυθεί το πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς και πρόσφατα υπογράφηκε μία συμφωνία με τη Γαλλία να αγοραστούν 12 επιθετικά ελικόπτερα τύπου Airbus, τα οποία φέρουν και αξιόλογο οπλισμό, αντιαρματικό. Αυτά τα ελικόπτερα θα αντικαταστήσουν τα 9, αν δεν κάνω λάθος, επιθετικά ελικόπτερα ρωσικής κατασκευής, τα οποία και παλιάς τεχνολογίας είναι και υπάρχει πίεση από τις ΗΠΑ να απορροσοποιηθεί ο εξοπλισμός της Εθνικής Φρουράς. Ενώ λοιπόν προχθές αποθεσμεύθηκε ένα ποσό, νομίζω 54 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Γαλλία, συνολικά το πρόγραμμα αυτό των ελικοπτέρων ξεπερνά, αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω. Είναι ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχίες στα κατεχόμενα. Και είχαμε δηλώσεις, ξέρετε, ποιος έχασε την τροπή να τη βρουν και οι Τουρκοκύπροι. Οι Τουρκοκύπροι λοιπόν κατηγορούν την νόμιμη ηγεσία του νησιού, την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι προβαίνει σε εξοπλισμό. Δηλαδή, οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι έχουν στις πλάτες τους τις αμαρτίες της συνεργασίας με τους αποικιοκράτες. Δηλαδή, όταν οι Έλληνες της Κύπρου έδιναν αγώνα εναντίον των αποικιοκρατών, οι Τουρκοκύπροι ήταν οι μπάσταρδοι των Άγγλων. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι κατέδιδαν τους αγωνιστές της Κύπρου του αντιαποικιακού αγώνα, οι κουκουλοφόροι, οι δοσύλλογοι. Αυτοί λοιπόν τώρα που έχουν 40.000 στρατό από την Τουρκία στα κατεχόμενα, κατηγορούν την Κυπριακή Δημοκρατία επειδή ενισχύει την πολεμική της, τη στρατιωτική της ισχύ, αφενός μεν
για να μην υποστεί τον τρίτο Ατήλα και χαθεί ολόκληρη η Κύπρος, αφετέρου δε γιατί όχι να απελευθερωθεί και η Κύπρος. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δημιουργούνται συνθήκες. Θα κάνουμε εκπομπή γι' αυτό, θα κάνουμε εκδήλωση γι' αυτό στην Κύπρο. Έκανα μια εκδήλωση στην περίκλειστη περιοχή εκεί της Δερίνιας και του Παραλιμνίου. Τη λέω περίκλειστη γιατί από μια πλευρά είναι ο στρατός, η κατοχή, τα κατεχόμενα, και από την άλλη είναι οι αγγλικές βάσεις. Και εκεί υπάρχει ένας θύλακας, υπάρχει μια ταξιαρχία, αυτό είναι γνωστό, δεν αποκαλύπτουμε μυστικά. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά κοιτάνε τον ουρανό, αν συμβεί κάτι, πώς θα προστατευτούν. Εδώ λοιπόν λέμε ότι γιατί όχι να υπάρχει το δόγμα της απελευθέρωσης, τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί όχι. Νόμιμο είναι να ζητάς να εκδιώξεις τις δυνάμεις κατοχής από το έδαφος σου. Δεν είναι παράνομο. Και να υπάρχει λοιπόν το δόγμα της απελευθέρωσης και το δόγμα των 2,5 πολέμων της Τουρκίας, στο δόγμα αυτό να προσθεθεί άλλος ένας μισός πόλεμος. Το μέτωπο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό τους πονάει και γι' αυτό διαμαρτύρονται λοιπόν αυτοί οι οποίοι ήταν οι δοσύλλογοι των απικιοκρατών, και αντί να είναι μαζί με τις αντιαπικιοκρατικές δυνάμεις να απελευθερωθεί το νησί και να απολαμβάνουν τα αγαθά της δημοκρατίας και Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι, αυτοί ήταν με τους απικιοκράτες. Τι να πω, ντροπή τους. Το βέτο της Βουλγαρίας από σήμερα αποτελεί παρελθόν. Η Βουλή της Βουλγαρίας ψήφισε να αρθεί το βέτο, να δώσει συμβουλή στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας να άρει το βέτο για την είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η απόφαση της Βουλής πρέπει να επικυρωθεί από την κυβέρνηση του Πετκόφη, η οποία είναι ένα αποδρομή, και στη συνέχεια ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο της Αλβανίας και των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς βρέθηκε αυτός ο τρόπος της παράκαμψης, διότι η αντιπολίτευση μιλούσε για δημοψήφισμα. Παρακάμπτουν λοιπόν και εκεί τη βούληση του λαού. Βρήκαν αυτό το τέχνασμα και κατά πάσα πιθανότητα θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Σκόπια και Αλβανία θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή. Εμείς υποστηρίζουμε την είσοδο και των δύο αυτών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βάζουμε όρους, ιδιαίτερα για την Αλβανία. Και ας ελπίσουμε να μην το βρούμε αυτό μπροστά μας. Ήδη το έχουμε δηλαδή μπροστά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χάμπεκ είναι υπουργός οικονομικών της Γερμανίας. Είναι ένα από τα τρία κόμματα που συγκυβερνούν στη Γερμανία, στο κόμμα των Φιλελευθέρων. Σκληρός θεωρείται ο διάδοχος, ο φυσικός διάδοχος του Σόιμπλε, υπέρ της σκληρής οικονομικής πολιτικής. Αυτός έκανε μια δήλωση σήμερα και είπε ότι η Ρωσία θέλει να μας διαλύσει δια του ενεργειακού. Τώρα, δεν θέλουμε να κάνουμε το δικηγόρο κανενός, αλλά η Γερμανία με δικιά της απόφαση, οι κυβερνήσεις που ψήφισε ο γερμανικός λαός με δική τους απόφαση, κυρίαρχη χώρα είναι η Γερμανία, αποφάσισαν να κάνουν τον αγωγό Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Διότι με αυτούς τους αγωγούς θα ικανοποιούνταν οι ενεργειακές ανάγκες της Γερμανίας από ένα άλλο κυρίαρχο κράτος που είναι η Ρωσία. Εκεί λοιπόν, ιδιαίτερα για το Nord Stream 2, είχαν ενστάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χρόνια πριν εισβάλλει η Ρωσία και δώσει και το άλοθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αγγλία και σε όποιον άλλον, να γίνει το εμπάρκο, και ως αντίδραση στο εμπάρκο η Ρωσία να ξεκινάει να κάνει τα δικά της κόλπα, απαράδεκτο κατά την άποψή μου, με το ενεργειακό. Πάντως, για να λέει ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ότι πάει να διαλύσει τη Γερμανία, αυτό είναι ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος που αντιμετωπίζει η οικονομία της Γερμανίας και του προβλήματος που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Εδώ διαβάζω δημοσιεύματα και δηλώσεις. Διαβάζω δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων, κυβερνητικών αξιωματούχων και όχι μόνο, που λένε ότι η Ελλάδα, ακριβώς επειδή έχει τη Ρεβιθούσα και το σταθμό υγροποίησης, γίνονται και άλλοι δύο σταθμοί υγροποίησης, και επειδή έχουμε και έναν στόλο, τον μεγαλύτερο στον κόσμο, με
πλοία, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ή τέλος πάντων δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στο βαθμό που θα αντιμετωπίσουν άλλες χώρες της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, συζητούνται και ζητήματα, το θέμα της επιστροφής στο λιγνίτη, όπως επίσης και το θέμα της επέκτασης της ζωής των πυρηνικών αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Γερμανία αντιδρούν οι πράσινοι, αλλά φαίνεται ότι το θέμα πλέον είναι στο τραπέζι των συζητήσεων, να δούμε πού θα καταλήξει. Προς το παρόν, πάντως, η Γερμανία ανθίσταται σε μια τέτοια κατάσταση. Τσαβούσογλου και πάλι. Δηλαδή, απορώ πραγματικά, θα δούμε στη συνέχεια τι λέει το καταστατικό του ΝΑΤΟ. Αυτά που λένε οι Τούρκοι είναι, θα έλεγα, αντιγραφή αυτών που έλεγε ο Χίτλερ και η συμβουλή του και οι επιτελείς του. Λέει, ο Τσαβούσογλου έκανε σήμερα δήλωση, κατηγόρησε την Ελλάδα και τον ΝΑΤΟ ότι ακολουθεί πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών και ευνοϊκή για την Ελλάδα, άκουσον άκουσον. Η Τουρκία που, εάν δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, θα είχε γίνει πέντε κομμάτια, θα είχε διαμεριστεί, κατηγορεί τον ΝΑΤΟ ότι στηρίζει την Ελλάδα. Το ΝΑΤΟ είναι ο μεγάλος συνένοχος στα εγκλήματα που κάνει η Τουρκία, που έχει κάνει εναντίον των λαών. Σας θυμίζω τα γεγονότα του 1955, τα έκαναν μηχανισμοί που χρηματοδοτούνταν από το ΝΑΤΟ της Τουρκίας, ενώ εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, και ο μεγάλος συμβουλάτορος ήταν η Αγγλία σε αυτά. Γιατί μας έφερε να σκοτωνόμαστε και η Τουρκία να εξοντώνει τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης για να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα το Κυπριακό η Αγγλία και να παραμείνει πάνω στο νησί για να μην τους εκδιώξουμε από εκεί με τις κλωτσιές η ΕΟΚΑ, εννοώ στον αντιαπικιακό αγώνα. Λέει λοιπόν ότι πού ήταν, λέει, το ΝΑΤΟ όταν η Ελλάδα υποχρεώνει μια χώρα να αλλάξει το όνομά της. Εννοεί το βέτο που έβαλε η κυβέρνηση Καραμανλή το 2008 στο Βουκουρέστι και τελικώς όταν υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, η προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών, μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει, μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχει, από τη στιγμή που τα αναγνωρίσαμε εκβιαζόμενοι, δικαιούμαστε να λέμε ότι ξεπουλήσαμε όνομα και εθνική ταυτότητα και άρα γι' αυτό το λόγο αυτή η συμφωνία είναι προδοτική. Από τότε μπήκε στην... Αυτό το ζήτημα λοιπόν, το γεγονός ότι η Ελλάδα έθεσε αυτό το θέμα ως προϋπόθεση τη ρύθμιση του ονόματος, ασχέτως τι υπογράφηκε στις πρέσπες, η Τουρκία το θεωρεί ως προηγούμενο, το βάζει μπροστά για να δικαιολογήσει τις αθλειότητες που κάνει αυτή με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Τραγική η σύγκριση, τραγικό λάθος και υπάρχει μετά απόδειξη. Στο τέλος είναι το δώρο που σας έχω. Τι άλλο λέει? Λέει δεν μπορείτε να φυλακίσετε την Τουρκία μέσα στα σύνορά της. Δηλαδή τα σύνορα της κάθε χώρας είναι φυλακή. Δηλαδή θέλει να σπάσει τα σύνορα η Τουρκία και να επεκταθεί. Αυτό είναι ομολογία. Και μόνο με αυτό η Ελλάδα, μόνο με αυτή τη δήλωση να πάρει, σε περίπτωση που η Τουρκία θέσει θέμα αποστατικοποίησης νησιών, μόνο με αυτή τη δήλωση μπορεί να τους βάλει στη θέση τους. Πάντως είδα τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Καταρχάς διαβάζω κάποια σχόλια που λένε ότι έχουμε αλλάξει στάση απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή δεν θα υποστηρίζουμε την Ελλάδα? Εάν την Ελλάδα την υποστηρίζει ο Μητσοτάκης, επειδή κάποιοι δεν γουστάρουν τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα ή τον οποιοδήποτε, όταν αυτοί στηρίζουν τα εθνικά θέματα, εμείς θα παραβλέπουμε τα εθνικά θέματα και θα χτυπάμε τους πολιτικούς? Τώρα να μην πάμε σε παραλογισμούς. Είδα λοιπόν τη δήλωση στη συνέντευξη που έδωσε στις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ασχέτως του τι θα κάνει αν η Τουρκία θέσει ζητήματα, η απάντησή μας στο ΝΑΤΟ θα είναι σκληρή. Αυτό ήταν και μια απάντηση στον Τζόνσον, ο οποίος συνομίλησε με τον κύριο και με τον Ερντογάν και με τον Μητσοτάκη και είπε στον Μητσοτάκη σε περίπτωση, αυτό ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη με ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη, σε περίπτωση, ακόμα και στην περίπτωση που βάλει το θέμα της στρατιωτικοποίησης και το μεταναστευτικό, ο Ερντογάν ζήτησε από την Ελλάδα να κάνει ό,τι δεν άκουσε. Άκουσον, άκουσον. Ο Τζόνσον. Να μην το συνεχίσουμε, δεν έχουμε και χρόνο. Πάμε λοιπόν. Άρα, κύριε Τσαβούσογλου, φυλακισμένοι νιώθετε στα σύνορά σας, και πού να δεις τι σε περιμένει? Εάν το ΝΑΤΟ είναι συνεπές με το
καταστατικό του, να δεις τι σε περιμένει τα επόμενα χρόνια, τίποτα άλλο δεν λέω. Άλλο θράσος. Η Τουρκία ζήτησε από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ της Αμερικής την αποκλειστική χρήση του όρου Τουρκατζίαν, δηλαδή τουρκικό Αιγαίο. Ακούστε θράσος. Η ίδια η Τουρκία έχει βάλει στα πανεπιστήμια, της έχω και τα χαρτιά τα σχετικά, και έχει δώσει οδηγίες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και οι αρμόδιες υπηρεσίες στα πανεπιστήμια να μην λένε θάλασσα του Αιγαίου, να μην λένε νησιά του Αιγαίου, να λένε θάλασσα των νήσων, να λένε το Αιγαίο. Γιατί το Αιγαίο παραπέμπει στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν το Αιτζίαν, επειδή το χρησιμοποιεί η Ελλάδα και παραπέμπει στην Ελλάδα, οι Τούρκοι το έκαναν Τουρκετζίαν για εμπορική χρήση, για τον τουρισμό και για άλλες χρήσεις. Και φυσικά το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ το απέρριψε. Όμως ακούστε θράσος. Οι Τούρκοι, τι σημαίνει Αιγαίο? Τι σημαίνει Αιγαίων, Αιγαίας, Αιγαίων? Για να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Και να το κάναμε Τουρκετζίαν, από πού και σπου. Νέρτε νέρε, που λένε και οι Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει, έπεσε και εκεί η σχετική καμπάνα και στο ίδιο άρθρο είδα τη δήλωση του Μενέντες, ο οποίος είπε το εξής. Ακούστε και κρατήστε το αυτό. Είναι ακατανόητη η στάση της Τουρκίας στο θέμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας, διότι την ίδια πολιτική την οποία επικαλείται ως άλοθη η Τουρκία για να βάλει βέτο, η ίδια πολιτική που ασκεί η Σουηδία και η Φινλανδία στο Κουρδικό, δηλαδή αναγνωρίζει το ΠΚΚ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, ως τρομοκρατική οργάνωση, επειδή αυτό έτσι αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας τις θεωρεί μια συμμαχική δύναμη, είναι οι Κούρδοι της Συρίας, όπως την ίδια ακριβώς πολιτική ακολουθούν και οι ΗΠΑ. Άρα με ποια λογική μπορεί να βάλει βέτο σε δύο χώρες να μπουν στο ΝΑΤΟ, όταν η μεγαλύτερη χώρα του ΝΑΤΟ ακολουθεί την ίδια πολιτική? Θα δείτε παρακάτω τι γίνεται. Και κατηγόρησε ο Μενέντες ότι στην ουσία η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της Ρωσίας. Επικαλείται υποτιθέμενες πολιτικές της Σουηδίας και της Φινλανδίας για να σταματήσει την επέκταση, να εμποδίσει την επέκταση του ΝΑΤΟ και αυτό να λειτουργήσει τελικά υπέρ της Ρωσίας. Θα δείτε μετά τι γίνεται με αυτό το θέμα. Στο Ουκρανικό είδα και ορισμένα άρθρα δυτικών οργανισμών και ινστιτούτων που λένε ότι η Ρωσία διδάχθηκε από τα τραγικά επιχειρησιακά λάθη που έκανε στην αρχή τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου και πλέον αυτά τα έχουμε πει καιρό τώρα, τα έχουμε επισημάνει εμείς καιρό τώρα, ότι ακολουθεί μια άλλη επιχειρησιακή τακτική, μικρά μέτωπα, επικεντρώνεται εκεί και τελικά πετυχαίνει νίκες. Ήδη το Σεβεροντονέτσκ είναι στα τελευταία του, έχουν προσεγγίσει και στο Λυσιχάνσκ. Είδα σήμερα ότι αυτή η εσωθύλακα στη Σποπάνσα, που τον δείχναμε από την αρχή όταν είπαμε έσπασε το μέτωπο στο Ντομπάς, τότε αυτός ο μικρός θύλακας έχει διευρυνθεί, έχει ενωθεί με μια εξέχουσα που ήταν κατευθυνόταν προς το Λυσιχάνσκ, έχει γίνει πλέον ενιαία αυτή η περιοχή, την κατέλαβαν όλοι, είναι στα προάστια του Λυσιχάνσκ και έχουν φτάσει περίπου 10 χιλιόμετρα από το Σλοβιάνσκ. Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ είναι οι επόμενοι δύο στόχοι και το Λυσιχάνσκ. Εάν καταληφθούν αυτοί, έχει ολοκληρωθεί η κατάληψη του Λουχάνσκ και στη συνέχεια να δούμε εάν τελικώς θα κινηθούν για να καταλάβουν το Χάρκοβο ή εάν μετά από αυτό δημιουργηθούν συνθήκες για να καθίσουν στο τραπέζι, είπε και ο Ζελένσκι ότι τέλος Αυγούστου, όταν κάνουμε την αντεπίθεση και αφού πάρουμε ό,τι πάρουμε πίσω από τα εδάφη μας έχουμε καταλάβει, μετά θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτά είχαμε για το Ουκρανικό. Να πούμε φυσικά ότι ήταν ιστορική απόφαση της Συνόδου Κορυφής να χαρακτηριστούν ως υποψήφια μέλη και η Ουκρανία και η Μολδαβία. Να πούμε ότι όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία είναι ιστορική σύμμαχη της Ελλάδας και στην Ουκρανία αλλά και στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας, τότε ήταν
Ρωσία, με σημερινή Ρωσία, αλλά και στη Μολδαβία, τότε Μολδοβλαχία. Εκεί έγιναν οι πρώτες ιδεολογικές ζυμώσεις. Εκεί ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία. Εκεί είχαμε προύχοντες οι οποίοι χρηματοδότησαν τη Φιλική Εταιρεία για να φτάσουμε τελικώς στην Επανάσταση το 1821. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλοδεχούμενες και οι δύο αυτές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να κάνουν τις προσαρμογές που πρέπει, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι ναι, είναι πόλεμος, αλλά είναι έντονα τα αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Μην χρησιμοποιήσω άλλο όρο και ηλεκτρήσω την ατμόσφαιρα που επικρατούν στο σύστημα εξουσίας στην Ουκρανία. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν και να γίνουν πραγματικά δημοκρατικές χώρες, να συμμορφωθούν στα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Ο Θήλυκα στον Καλίνιγκραντ τον κράτησαν οι Ρώσοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους δίνει πρόσβαση στη Βαλτική θάλασσα. Εκεί είχα πει προχθές ότι είναι ο Αντών Αλιχάνοφ, είναι ο κυβερνήτης. Μου είχε πει ένας δικός μας πόντιος από την Αφγαζία ότι αυτός είναι Έλληνας. Μου είπε και το γνώριζε. Έγραψε και ένα σημείωμα ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Ένας επιχειρηματίας που ήρθε από τη Ρωσία Έλληνας μου είπε ότι το γνωρίζει προσωπικά. Είναι από το Καρατζάι της Σερκέζ και δεν είναι Έλληνας. Εγώ έμεινα στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι είναι από πιθανότατα Σερκέζος ή και ελληνικής καταγωγής ή και τα δυο. Εκεί λοιπόν στο Καλίνιγκραν συμβαίνει το εξής τις τελευταίες μέρες. Η Λιθουανία, το Καλίνιγκραν, επικοινωνεί με την Λευκορωσία μέσω ενός διαδρόμου που είναι διάδρομος transit διέλευσης και οδικός και σιδηροδρομικός άξονας. Εκεί λοιπόν η Λιθουανία μέσω του εδάφους της Λιθουανίας. Η Λιθουανία λοιπόν τις τελευταίες μέρες δεν επιτρέπει να περνούν εμπορεύματα με το τρένο από τη Λευκορωσία προς την Καλίνιγκραν, διότι τα εμπορεύματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά λέει ότι δεν είναι εμπορεύματα που εισάγει το Καλίνιγκραν, περνούν τράζιτ από τη Λευκορωσία, το τρένο προέρχεται από τη Ρωσία που είναι έδαφος της Ρωσίας είναι και το Καλίνιγκραν, περνούν τράζιτ και από την Λευκορωσία και από τη Λιθουανία, πρέπει να τα επιτρέψεις να μπουν στο έδαφος του Καλίνιγκραν. Εκεί λοιπόν γίνεται μια σκληρή κόντρα. Οι Ρώσοι λένε θα αντιδράσουν και πρακτικά, πέρα από τα φραστικά και τα διπλωματικά, και κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι αυτές είναι που έβαλαν τη Λιθουανία, μια ανίσχυρη χώρα, να πάρει αυτό το μέτρο για να προκαλέσουν άλλη μια αστεία ένταση στην περιοχή. Να σημειωθεί ότι στο Καλίνιγκραντ υπάρχουν πύραυλοι Ισκεντέρ με πυρηνικά, με πυρηνικές κεφαλές. Είχαμε και μια εξομοίωση άσκηση με βλήματα, με πυράβλους Ισκεντέρ που άφησε να νοηθεί η Ρωσία ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και πυρηνικά. Οι Ισκεντέρ που φτάνουν μέχρι και το Βερολίνο από εκεί, από το Καλίνιγκραντ. Άλλη μια εστία λοιπόν ανοίγουν εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και το δώρο που σας έλεγε. Θα σας το διαβάσω. Είναι η συνέντευξη ενός Φινλανδού. Πραγματικά είναι εξαιρετικής σημασίας και αξίας αυτή η συνέντευξη, διότι στην ουσία αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Στο προήμιο του καταστατικού, αυτά τα πρώτα είναι ειδικά μου, στη συνέχεια θα σας πω ότι αρχίζει. Στο προήμιο του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, εκτός των άλλων αναφέρονται και τα εξής. Τα δια της παρούσης συνθήκης συμβαλόμενα μέρη διαδηλούν εκ νέου την πίστη των εις τους σκοπούς και τα σαρκάς του χάρτου των ΗΕ, ως και την επιθυμία των να διαβιώσουν εν ειρήνη με θα πάντων των λαών και απασών των κυβερνήσεων. Λέει δηλαδή το προήμιο στην Τουρκία ότι είσαι υποχρεωμένη να ζήσεις εν ειρήνη με όλους τους λαούς. Τον κουρδικό, τον αραβικό, τον αρμενικό, τον ελληνικό, αυτούς που γενοκτόνησες δηλαδή. Μυρωδιά. Όταν τα παραβιάζει αυτά, όταν παραβιάζει το προήμιο, δεν μιλάει κανείς, ο κύριος Στόλτεμπεργκ.
Πάμε λοιπόν, συνεχίζει το προήμιο. Έχουν απόφαση να διαφυλάξουν την ελευθερία, τας κοινάς παραδόσεις και των πολιτισμών των λαών των, άτινα πάντα εισή θεμελιωμένα επί των δημοκρατικών αρχών της ατομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Κρατήστε αυτά τα τρία, ατομικές, δημοκρατικές αρχές, ατομική ελευθερία, κράτους δικαίου. Κανένα από αυτά δεν σέβεται η Τουρκία. Πώς λοιπόν το ΝΑΤΟ, που είναι θεμελιώδες, ο καταστατικός χάρτης είναι το θεμέλιο της ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Γιατί το ανέχεται αυτό το ΝΑΤΟ? Πάμε παρακάτω, τελειώσαμε με το πρωί. Το ΝΑΤΟ είχε παραβιάσει πολλές φορές το καταστατικό του, το ίδιο. Αφού ανέχθηκε στους κόλπους του δικτατορικές, αλλά και απολυταρχικές κυβερνήσεις που δεν σέβονται και παραβιάζουν βάναυσα τις δημοκρατικές αρχές, τις ατομικές ελευθερίες και τις αρχές του κράτους. Τελευταίο και άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Τουρκία του Ερντογάν. Παραβιάζει τις δημοκρατικές αρχές και τις ατομικές ελευθερίες, αφού έχει κλείσει στις φυλακές εκατοντάδες Κούρδους πολιτικούς και απλούς πολίτες για ένα και μοναδικό λόγο. Απλώς επειδή είναι Κούρδοι και επιμένουν να υπερασπίζονται την ταυτότητά τους. Όσο για το κράτος δικαίου, αυτό μόνο ως ανέκδοτο θα μπορούσε να το επικαλεστεί κάποιος στην Τουρκία. Σας ανέφερα την απόφαση για τους Σαουδάραβες. Το ηλαροτραγικό της υπόθεσης δεν είναι ότι αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία, αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να κάνει εξαγωγή του προϊόντος. Δηλαδή, να επιβάλλει στη Σουηδία και τη Φινλανδία να φέρονται στους Κούρδους και τους άλλους αντιφρονούντες με τον τρόπο που φέρεται η ίδια, τον ανελεύθερο, τον δημοκρατικό, που παραβιάζει τα ατομικά της δικαιώματα, και όλα αυτά για να μην βάλει η ίδια βέτο στην ένταξη των δύο χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ. Το τραγικότερο δε της υπόθεσης είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο θεματοφύλακας δηλαδή της στήρισης του καταστατικού του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, χαρακτηρίζει τις απαράδεκτες απαιτήσεις της Τουρκίας από Σουηδία και Φινλανδία, που στρέφονται εμφανέστατα εναντίον ενός ολόκληρου λαού των Κούρδων, τις χαρακτηρίζει ως θεμητές. Άκουσον, άκουσον, θεμητές. Επειδή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνέντευξη που παραχώρησε ο Φιλανδός δημοσιογράφος Κανκόνεν στην συνάδελφό του Σαλάι Νταλακλή της ιστοσελίδας BNET για τις απαιτήσεις της Τουρκίας έναντι της Φιλανδίας και της Σουηδίας, αλλά και για τον πραγματικό της στόχο σε σχέση με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, θεωρήσαμε σκόπιμο να τη μοιραστούμε με τους αναγνώστες, με τους τηλεθεατές μας, έτσι για να ξέρουμε τι σκέφτονται και οι ήρεμοι Σκανδιναβοί για το θέμα. Αφήστε τους Έλληνες. Λέει λοιπόν ο τίτλος, η Φινλανδία δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι ζητάει από την Ελσίνκη η Τουρκία. Αξιολογώντας τις αντιρρήσεις της Τουρκίας για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο Φινλανδός δημοσιογράφος Κανκόνεν είπε: «Νομίζω ότι υπάρχει ένας νεκρός μεταξύ αυτών των οποίων ζητείται η έκδοση από τη Σουηδία. Η Τουρκία ζητά την έκδοση από τη Σουηδία. Φέρετρο ή ταφόπλακα? Τι από τα δύο θέλει η Τουρκία, αφού είναι νεκρός? Θέλει το φέρετρό του ή ταφόπλακα?» Οι αιτήσεις της Φινλανδίας και της Σουηδίας, που υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία της 24 Φεβρουαρίου, θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Ιουνίου στη Μαδρίτη, την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Όσο για το ποια απόφαση θα ληφθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης, τα μάτια είναι στραμμένα σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία. Θα καθυστερήσει η Τουρκία την ένταξη αυτών των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, όπως λέει, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της? Όπως είναι αναμενόμενο, το θέμα αυτό δεν συζητείται μόνο στην Τουρκία, αλλά και στη Φινλανδία, που έχει σύνορα με τη Ρωσία 1.300 χιλιόμετρων. Ο Φινλανδός δημοσιογράφος Τόμ Κανκόνεν, όταν ρωτήσαμε τι αντίκτυπο είχε στη χώρα του η αίτηση της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και οι αντιρρήσεις και απαιτήσεις της Τουρκίας, ειδικά του Ερντογάν, είπε: «Η Τουρκία θα είχε απαιτήσεις. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά η απειλή του βέτο ήταν μια έκπληξη για μας». Ο Κανκόνεν, ανταποκριτής ξένων ειδήσεων, διεθνών ειδήσεων για τον ιστότοπο Ήλε, ο οποίος παρακολουθεί στενά την Τουρκία και την τουρκική πολιτική από τη δεκαετία του 90, είναι ο άνθρωπος έζησε στην Τουρκία. Όταν ζούσε στην Τουρκία, είπε ότι οι απαιτήσεις της Τουρκίας δεν είναι μόνο για τη Φινλανδία, δεν αφορούν μόνο τη Φινλανδία, αλλά επεκτείνονται στα F-16 των ΗΠΑ, στη Βόρεια Συρία και στο Κουρδικό. Αλλά φυσικά αυτό δεν μας αφορά. Δεν θα λύσουμε εμείς τα προβλήματα της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, είπε ο Κανκόνεν. Ας ακούσουμε όμως τι λέει ο ίδιος. Η 24 Φεβρουαρίου, ως σημείο καμπής.
πώς συζητούνται στο φιλανδικό κοινό και στον τύπο η αίτηση της Φιλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και οι αντιρρήσεις, οι δηλώσεις και οι απαιτήσεις της Τουρκίας. Εσείς προσωπικά τι γνώμη έχετε για αυτά τα δύο θέματα? Η ερώτηση δημοσιογράφου. Απάντηση. Εδώ έγινε μια μεγάλη αλλαγή. Πριν τις 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη στη Φιλανδία. Η υποστήριξη της κοινής γνώμης προς το ΝΑΤΟ δεν ήταν μεγάλη. Υπήρχε μια προσέγγιση του τύπου, εντάξει, είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά θα δούμε. Αλλά μετά τις 24 Οκτωβρίου όλα άλλαξαν. Φεβρουαρίου όλα άλλαξαν. Εδώ υπήρξε τεράστια αντίδραση. Γιατί είδαμε τα εξής. Είδαμε τη Ρωσία να επιτίθεται σε μια χώρα, την Ουκρανία, για πολύ περίεργους λόγους, χωρίς καμία πρόκληση. Το είδαμε αυτό. Μετά από αυτό η κατάσταση άλλαξε. Η υποστήριξη για ένταξη στο ΝΑΤΟ άρχισε να αυξάνεται στις δημοσκοπήσεις. Το ποσοστό υποστήριξης κυμαίνεται στο 60 με 70%. Η κοινή γνώμη άρχισε να ασκεί πιέσεις στα κόμματα και στους πολιτικούς. Φυσικά υπήρχαν και πολιτικοί που υποστήριζαν ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν είναι μεγάλο θέμα. Αυτό όμως αντιστράφηκε. Οι αποφάσεις πάρθηκαν γρήγορα. Η Φιλανδία πήρε μαζί της και τη Σουηδία, γιατί η Φιλανδία και η Σουηδία συνεργάζονται πολύ στενά τα τελευταία χρόνια για θέματα άμυνας. Ήταν έκπληξη η στάση του Ερντογάν. Όσο για τον Ερντογάν, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, Σαούλη Νινίστο, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ερντογάν στις αρχές Απριλίου. Το συμπέρασμα που βγήκε από αυτήν την συνομιλία ήταν το εξής. Ήταν λες και η Τουρκία δεν θα είχε μεγάλες απαιτήσεις. Αυτή την εντύπωση έδωσε ο Ερντογάν αρχές Απριλίου. Πριν υποβάλουμε το αίτημα, επικρατούσε η εξής άποψη στην Φιλανδία. Η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει το θέμα της ένταξής μας στο ΝΑΤΟ για να αποσπάσει κέρδη δικά και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της. Υπήρχε τέτοια εντύπωση εδώ ότι η Τουρκία μπορεί να ζητήσει κάτι. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν τελείως απροετοίμαστοι. Για παράδειγμα, σε εκείνο το τηλεφώνημα που έγινε τον Απρίλιο μεταξύ των Προεδρών των δύο χωρών, προέκυψε το θέμα του εμπορίου όπλων. Διότι μαζί με τη Φιλανδία, πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν ανεπίσημο εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Μετά την επιχείρηση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία το 2019, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να μην τις πουλάνε όπλα. Δεν υπάρχει επίσημο εμπάργκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση. Υπάρχει όμως μια τέτοια σύσταση. Γνωρίζουμε ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να ανακύψει και να τεθεί. Αλλά φυσικά η αντίδραση του Ερντογάν μετά την αποχώρηση από την προσευχή της Παρασκευής ήταν λίγο έκπληξη. Άρα ναι, η Τουρκία θα είχε απαιτήσεις, δεν υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ήταν λίγο έκπληξη που αρνήθηκε, που επικαλέστηκε το βέτο. Όσοι παρακολουθούμε την Τουρκία για χρόνια, όπως εγώ, γνωρίζαμε το στυλ του Ερντογάν. Εμείς ξέραμε, δηλαδή ξέρουμε ότι μιλάει πάντα σκληρά. Ωστόσο, παρόλα αυτά, η στάση του ήταν έκπληξη. Οι απαιτήσεις για τη Σουηδία είναι πιο ξεκάθαρες. Υπάρχει μία άποψη αυτή τη στιγμή εδώ. Φαίνεται να υπάρχουν σαφέστερες απαιτήσεις της Τουρκίας από τη Σουηδία. Μιλούν για έναν κατάλογο με 5 αιτήματα. Κάποιοι λένε ότι είναι 10 αιτήματα οι όροι που βάζει η Τουρκία στη Σουηδία. Αλλά ο πρόεδρος της χώρας μας και εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι θέλει η Τουρκία από τη Φιλανδία. Μας λένε, σταματήστε να υποστηρίζετε την τρομοκρατική οργάνωση. Εντάξει, τι είναι λοιπόν αυτό? Τι ονομάζουμε τρομοκρατική οργάνωση? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν καταφύγει στη Φιλανδία, είναι από το κίνημα Γκουλέν και έχουν λάβει το καθεστώς πρόσφυγα. Για κάποια πράγματα είναι πολύ γιατί κάποια πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν συμμετείχαν οι άνθρωποι στο πραξικόπημα, είναι σχεδόν όλοι τους πανεπιστημιακοί. Η χορήγηση ασύλου στους πανεπιστημιακούς συνιστά υποστήριξη της τρομοκρατίας. Ομοίως, υπάρχουν άνθρωποι που είναι κοντά στο PKK και μερικές φορές κάνουν και διαδηλώσεις. Αν και δεν γίνονται πολλές διαδηλώσεις τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι δυνατόν να παρέμβουμε σε αυτές τις διαδηλώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν υπάρχει νόμος που αναπαγορεύει να σηκώνει στη σημαία μιας οργάνωσης. Φυσικά το PKK αναγνωρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση εδώ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει τέτοια απόφαση. Τι ακριβώς θέλει όμως η Τουρκία? Υποθέτω ότι ακόμα δεν καταλαβαίνουν πλήρως τι θέλει ακριβώς από εμάς. Είναι ο στόχος της Τουρκίας να σταματήσει την επέκταση του ΝΑΤΟ? Άρα ήταν ξεκάθαρο ότι η Τουρκία απαιτούσε κάποια πράγματα. Αλλά τώρα έχει αρχίσει να σχηματίζει μια άλλη εντύπωση, ότι θα απαιτούσε κάποια πράγματα. Ότι αυτό που πραγματικά επιδιώκει η Τουρκία είναι να σταματήσει την επέκταση του ΝΑΤΟ. Γιατί κάποιες απαιτήσεις φαίνονται αδύνατο να εκπληρωθούν. Άρα δεν θέλει να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις. Αυτό που θέλει είναι να σταματήσει την επέκταση του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είπε ο Μενέντες ότι παίζει το παιχνίδι της Ρωσίας. Για παράδειγμα,
λέγεται ότι υπάρχει ένας κατάλογος απαιτήσεων. Δεν τον είδα, αλλά ανάμεσα στα αιτήματα είναι η έκδοση ορισμένων ατόμων στην Τουρκία. Για παράδειγμα, στη Σουηδία κάποια άτομα έχουν αποκαλύψει την Τουρκία μόνη τους ότι ζητά την έκδοσή τους. Νομίζω ότι υπάρχει ένας νεκρός μεταξύ αυτών που ζητάει την έκδοση η Τουρκία. Τι θέλουν, λέει, το φέρετρό του ή την ταφόπλακα. Τι από τα δύο θέλει η Τουρκία. Στη χώρα μας οι πολιτικοί δεν βλέπονται στη δικαστική διαδικασία. Ακούστε εδώ τι λέει. Μπορούν να γίνουν ενστάσεις για αιτήματα έκδοσης που έγιναν και απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Μπορεί η Τουρκία να προσκομίσει νέα έγγραφα και άλλα στοιχεία και να ξαναδούν τα δικαστήρια αυτά τα έγγραφα. Η επιμονή της Τουρκίας να απαιτεί την παράκαμψη της δικαιοσύνης μάλλον προκαλεί ερωτηματικά. Γι' αυτό είπα στο δικό μου προήμιο ότι στην ουσία η Τουρκία θέλει να κάνει εξαγωγή προτύπου. Δηλαδή θέλει τις δημοκρατικές χώρες να τις κάνει αντιδημοκρατικές, απολυταρχικές, φασιστικές όπως είναι και τα μούτρα της, για να τις βάλει να μπουν στο ΝΑΤΟ, το οποίο το ΝΑΤΟ στο προήμιο του λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις τρεις αρχές που προανέφερα. Αυτό δεν είναι ένας παραλογισμός? Και γιατί το επιτρέπουν? Και ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του Στόλτεμπεργκ εδώ? Τι ρόλο παίζει? Και δεν υπάρχει ένας θεσμός στο ΝΑΤΟ? Όλα αυτά τα ζητήματα να συζητιούνται. Ακόμα και η στάση του Γενικού Γραμματέα. Τι είναι δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας? Είναι γενικός, να μην το πω. Λοιπόν, γενικά στη Φιλανδία υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος είναι αρκετά καλή. Όμως τα πρόσφατα γεγονότα σχετικά με τα αιτήματα έκδοσης για άτομα που έχει αποφασίσει αρνητικά δικαιοσύνη έχουν δημιουργήσει πολύ κακή εντύπωση έναντι της Τουρκίας που ζητά να παρακαμφθεί η δικαιοσύνη, που δεν σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Μπορούν να συνεχιστούν οι πωλήσεις όπλων προς την Τουρκία? Με τις πωλήσεις όπλων νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Σε αυτή την περίπτωση στη Φιλανδία θα υπάρχουν αντιδράσεις. Διότι η Τουρκία είναι συνεχώς σε πόλεμο με τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή δεν σέβεται θεσμούς και αρχές και προσπαθεί να εξυπηρετεί στα δικά της συμφέροντα. Από την άλλη, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή όπλων, αλλά η Τουρκία μπορεί να έχει κάποιες επιθυμίες. Στο παρελθόν η Φιλανδία πουλούσε την Τουρκία ανταλλακτικά και ειδικό χάλευα για τεθωρακισμένα οχήματα. Αλλά η Τουρκία θέλει τα πάντα και αυτά που απαιτεί δεν είναι πολύ ρεαλιστικά. Επομένως υπάρχει μια ατμόσφαιρα εδώ αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία αυτό που θέλει στην πραγματικότητα είναι να σταματήσει την επέκταση του ΝΑΤΟ. Οι απαιτήσεις της Τουρκίας δεν αφορούν μόνο τη Φιλανδία. Είναι και προς τη ΣΥΠΑ για τα F-16 αλλά και τη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στους Κούρδους στη Βόρεια Συρία. Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35 μετά την παραλαβή του συστήματος S-400 από τη Ρωσία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το θέμα της επέκτασης για να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Αλλά φυσικά αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει με τη Φιλανδία. Δεν έχουμε δηλαδή εμείς να λύσουμε τα προβλήματα της Τουρκίας με τη ΣΥΠΑ. Τι σχέση έχει αυτό και βάζει, λέει, το θέμα της εισόδου της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, το συνδέει με τη ΣΥΠΑ? Εδώ λοιπόν υπάρχει μια απεισιοδοξία. Από την άλλη, υπάρχει και μια προσδοκία. Κάτι θα γίνει το φθινόπωρο, μπορεί να γίνει ένα σοβαρό καυγά, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Εδώ, να σα πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα τι θέλει να πει ο ποιητής. Τα κριτήρια του Ερντογάν για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στη συνέχεια? Θα συνεχίσει η Τουρκία τις αντιρρήσεις της? Είναι η Φιλανδία και η Σουηδία κοντά στην ένταξη στο ΝΑΤΟ? Όχι. Αυτό το θέμα καθυστερεί λίγο. Εξαρτάται κάπως από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, ο Φιλανδός Υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χαβίστο είπε το εξής και νομίζω ότι έχει δίκιο. Εισαγωγικά, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Κάθε μέρος του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να εκδίδει τα δικά του κριτήρια για μια ένταξη. Τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει οργάνωση. Τι πιστεύουν οι άλλες χώρες για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ? Αυτό δεν μπορεί να είναι ζήτημα που μπορεί να επιληθεί μόνο μεταξύ Σουηδίας, Φιλανδίας και Τουρκίας. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Τουρκίας από τη Φιλανδία? Δεν γνωρίζουμε ποιες ακριβώς είναι οι απαιτήσεις που διαβάστηκαν στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Δεν νομίζω να είναι αυτά που έγραψε η Γενή Σαφάκ και η Αχαμπέρ. Είμαι και εγώ δημοσιογράφος και εδώ υπάρχει κρατική, και εδώ δεν υπάρχει κρατική τηλεόραση στη Φιλανδία. Ο χώρος που εργάζομαι είναι δημόσιος, αλλά υπό τον πολύ απομακρυσμένο έλεγχο του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, εξεπλάγει λίγο όταν ο Ερντογάν είπε: εφόσον οι συνεντεύξεις των ηγετών των τρομοκρατικών ομάδων μεταδίδονται στη Σουηδική κρατική τηλεόραση, δεν μπορούμε να τους πούμε ελάτε στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο ισχύει για τη Φιλανδία. Όμως λέει ο δημοσιογράφος: μα η Φιλανδία δεν έχει κρατική τηλεόραση. Εάν τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα των χωρών είναι μεταξύ των κριτηρίων για την ένταξη Τουρκίας, για την ένταξη. Μεταξύ των κριτηρίων της Τουρκίας για την ένταξη νέων χωρών στο ΝΑΤΟ,
αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη είδηση. Δηλαδή, ο Ερντογάν μιλάει πολύ, οι πολιτικοί μιλάνε πολύ, αλλά τελικά ποιες απαιτήσεις είναι πραγματικές, ποια από αυτά που λένε οι Τούρκοι πολιτικοί είναι δημόσια προπαγάνδα, πρέπει να το μάθουμε αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτές τις συνομιλίες η Τουρκία προβάλλει τα δικά της αιτήματα. Υπάρχει μια εντύπωση εδώ στη Φινλανδία ότι η Τουρκία δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει και ότι εμείς μείναμε στη σκιά της Σουηδίας. Λοιπόν, αυτά πιστεύω ότι έχει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Εμείς είναι γεγονός ότι κατηγορούμε την Τουρκία και μπορεί να χαρακτηριστούμε από έναν τρίτο ότι μιλούμε μεροληπτικά κατά της Τουρκίας. Κοιτάξτε τι λέει ένας Φινλανδός που η Τουρκία θεωρεί το φινλανδικό έθνος και τη φινλανδική γλώσσα ότι ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των τουρκικών γλωσσών, κάτι σαν συγγενής τους θεωρεί. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει. Λέει ότι δεν ξέρει τι θέλει, ότι τα έβαλε όλα και τα έχει μπουρδουκλώσει όλα τα ζητήματα. Στην ουσία έχει βάλει τέτοια αιτήματα που να μην μπορούν να ικανοποιηθούν για να σταματήσει η επέκταση και να παίξει, δεν το λέει αυτό, να παίξει το παιχνίδι της Τουρκίας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτά τα επιχειρήματα πιστεύω ότι πρέπει, αν όχι σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο επικοινωνιακό, και δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, να μην ζυμωνόμαστε μεταξύ μας, στην Ευρώπη, αυτά όλα τα ζητήματα έπρεπε την επόμενη μέρα της συνέντευξης, ελληνικά μέσα, αγγλόγλωσσα, αν υπάρχουν, ή και φιλικά όλα αυτά να τα διαδίδουν, για να πάει ο Ερντογάν στη Μαδρίτη για Μαλή και να φύγει κουρεμένος. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν για σήμερα. Λέει και άλλα το καταστατικό του ΝΑΤΟ, ψάξτε και βρείτε το. Λέει ότι δεν μπορεί να απειλεί μια άλλη χώρα, ένα μέλος του ΝΑΤΟ να απειλεί μια άλλη χώρα, όσο μάλλον μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και δεν το επιτρέπουν αυτό. Δεν βλέπουν τις απειλές τις καθημερινές. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Θεωρώ όμως, τουλάχιστον εγώ όταν το μετέφρασα, πραγματικά πήρα μεγάλη ευχαρίστηση, είδα ωραία πράγματα. Εκτιμώ ότι θα σας άρεσαν και εσάς. Καληνύχτα σας.